Πάμε πάλι στον Κωνσταντίνο Μαραβέλη. Κωνσταντίνε, είχαμε νωρίτερα τις δηλώσεις και από τον, στη διάρκεια της ημέρας από τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί, ούτως ώστε η κυβέρνηση να διαφοροποιήσει την πολιτική της σε μεγάλο βαθμό από εδώ και πέρα. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε θεαματικές αλλαγές και θεαματική στήριξη, τουλάχιστον από την πλευρά του οικονομικού επιτελείου. Εμφανίζεται μία αιμονή σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να ακολουθηθεί. Αυτό είναι μία συνειδητή επιλογή με βάση τους οικονομικούς δείκτες ή είναι μία ιδεολογική πολιτική η οποία επιλέγεται? Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το ερώτημα και κουμπάει σε αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Ακουμπάει και στο θέμα το πώς αντιλαμβάνονται και πώς νιώθουν οι πολίτες στην πολιτική της κυβέρνησης στην τελευταία τετραετία, πενταετία. Είναι πολύ σημαντικό ότι αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε από τα προηγούμενα στοιχεία και να το δώσω ως απάντηση σε αυτό που με ρώτησες τώρα, είναι ότι βλέπουμε πόσο η κυβέρνηση, και το έκανε σήμερα και το Υπουργείο Οικονομικών, το ΥΠΕΘΟ, ότι λέει από το 2019 μέχρι το 2024 έχουμε αυτή την πρόοδο στους μισθούς. Έχουμε αυτή την πρόοδο στο θέμα της ανεργίας. Το θέμα όμως ποιο είναι? Ότι το 2018 ήταν μνημόνιο. Το 2019 ήταν η αρχή όπου το ελαττήριο που είχε φορτίσει από την κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας έδινε μία όθηση στην Ελλάδα, καθώς θα επιστρέφαμε σε όρους κανονικότητας. Όταν θα βγαίναμε από τα μνημόνια και θα γινόμασταν κανονικά μία κανονική οικονομία. Αυτό το ελαττήριο έχει αρχίσει να σταματάει να μας δίνει όθηση τώρα. Τώρα είναι ο καιρός που μία χώρα πρέπει να σταθεί μόνη της και αν θέλει ανάπτυξη, αν θέλει καλύτερους μισθούς, αν θέλει καλύτερη διαχείριση των πόρων της, με τις δικές της δυνάμεις πρέπει να τα βρει αυτά τα χρήματα. Δεν μας πρόχνει κάποιος. Έχουμε επιστρέψει σε αυτό που θα θέλαμε να λέγαμε κανονικό, αλλά δεν έχουμε τις επιδόσεις της κανονικότητας. Έχουμε μείνει ακόμα σε επιδόσεις που θυμίζουν σε πολλά πράγματα χρόνια μνημονίων. Τώρα, ή θα έχουμε δικές μας δυνάμεις, ή δεν θα καταφέρουμε να πάμε καλύτερα. Και αν δεν πάμε καλύτερα, αυτός είναι. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι χαμηλοαμοιβόμενοι εργαζόμενοι, αυτοί είναι που θα νιώσουν όλο αυτό το βάρος. Και το βλέπουμε αυτό και στον δείκτη της ανάπτυξης και της επενδύσης. Και ήθελα να πω για αυτό που είπε πριν ο Κώστας. Εισπράττονται τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης σε μεγάλο βαθμό. Απλά εισπράττονται μόνο από συγκεκριμένους. Πάνε σε συγκεκριμένα μεγάλα έργα, σε συγκεκριμένες μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν υπάρχουν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να πάνε σε έργα που θα έχουν μεγάλη κοινωνική ωφέλη άμεσα. Μάλιστα, λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Μαραβελίδη και τον Κώστα Πουλακίδα.